Κοιτάξτε, αν είναι κάτι που πραγματικά επεκτάνομαι και δεν το έχω κάνει ποτέ τόσα χρόνια στην τηλεόραση, είναι να απαντάω στο τι είπε ο ένας και στο τι είπε ο άλλος στη μία ή στην δεύτερη εκπομπή για το όλα ή για το πρώτο θέμα ή για μένα προσωπικά ή οτιδήποτε σχετικό. Όμως έγινε μια μεγάλη προσβολή, μια φοβερή απρέπεια στον άνθρωπο που είχαμε καλεσμένο εδώ χθες, τον Στάθη Στιβαχτάκη, το παιδί από την Κρήτη που το θαύμασε όλη η Ελλάδα, άλλος για τη λεβεντιά, άλλος για την ομορφιά του, άλλος γιατί του φάνηκε περίεργος. Πάντως ο άνθρωπος δεν προκάλεσε κανέναν. Και βγήκανε και το είπανε, δυστυχώς και από εδώ, από τον Αντένα, πράγματα που νιώθω υποχρεωμένος να απαντήσω. Και το ξαναλέω, όχι να ξεκινήσω αντεγκλήσεις, αλλά για να μπουν ορισμένα ζητήματα στη θέση τους. Αυτό το παιδί δεν ήρθε στην Αθήνα για να κάνει σοου, ούτε πασαρέλα, ούτε για να κάνει δηλώσεις. Ήρθε στην Αθήνα για να απεργήσει για τα αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων με τα νομοσχέδια του ΣΥΡΙΖΑ και τα σχετικά. Ήρθε για να απεργήσει. Δεν ήρθε για να φωτογραφηθεί. Ήρθε, απήργησε, έκανε αυτά που έκανε, πέσανε πάνω του όλα τα μίντια, επειδή τον είδανε εν πάση περιπτώσει και του έκανε εντύπωση με το παρουσιαστικό του. Και από εκεί και πέρα άρχισε ένα τεράστιο τσίρκο, να το πω, ένα τσίρκο των μίντια, που σώνει και καλά, τον κυνηγάγανε είτε για να τον βγάλουν σε μια εκπομπή, είτε για να του πάρουν δηλώσεις, είτε για να απεικονίσουν μια φωτογραφία του, είτε για να του προτείνουν να πάει να γίνει μοντέλο, είτε οτιδήποτε άλλο. Είναι ξεκάθαρο ότι ο άνθρωπος αυτός δεν τα προκάλεσε αυτά τα ζητήματα. Του ήρθαν ουρανοκατέβατα. Για ένα 25χρονο παιδί που του ήρθαν ουρανοκατέβατα όλα τα μίντια της Ελλάδος. Εδώ σε εμάς ερχόμαστε και ζαλιζόμαστε. Πόσο μάλλον σε αυτόν τον αγνό άνθρωπο, όπως είδατε. Και γι' αυτό στεναχωρέθηκα δύο φορές που άκουσα το φίλο μου και το λέω ειλικρινά, τον Γιώργο τον Γιάγκα, να λέει ότι είναι ένα αμόρφωτο παιδί, το οποίο δεν πρέπει να βγαίνει στην τηλεόραση. Αυτά υπόθηκαν χθες στον Αντένα. Περίπτωση του ανθρώπου που είναι λίγο γραφικός και τον παίρνει τηλεόραση για να τον εξευτελίσει. Και τον παίρνει λοιπόν ο Θέμος και κάνει το χιούμορ. Και κάνει το χιούμορ, όχι, κάνει πλάτος. Okay. Εδώ έρχονται οι ηθοποιοί φαίοι μου, μιλάνε για τη δουλειά τους και του ρωτάς για δύο άλλα τρία πράγματα. Μιλήσατε. Έτσι είναι, δούνε και λαβίδι το πράγμα. Εντάξει, το θέμα όμως είναι. Γράφει, αυτό που σε ενδιαφέρει όμως, ποιο είναι που κάνει πλάκα ο Θέμος, είναι η πλάκα που κάνει πώς τη θες τη γυναίκα. Να μην μιλάει η γυναίκα, σκάσε μωρή εσύ πως της είπε σοπαδά και τα λοιπά. Είναι αυτή η λοιπά. Να πούμε δηλαδή λίγο, ας πούμε, το aggressive που έχει ένας λαός, η κριτική που όλοι τους αγαπάμε και τους σεβόμαστε τα λοιπά, αυτό το αρχέγονο το λίγο, να το κάνουμε λίγο πλάκα και λίγο, αυτή είναι η ιστορία όλη. Αυτή. Γι' αυτό εγώ με αγάπη είπα του ανθρώπου, ότι και εγώ θα μπορούσα να τον καλέσω, για αυτόν τον ίδιο δεν πρέπει να βγαίνει. Εγώ αυτό είπα, δεν είπα κάτι άλλο. Δεν πρέπει να βγαίνει, δεν έχω λόγο να βγει αυτός ο άνθρωπος. Γιατί το παίζουμε. Για να σχολιάσουμε αυτά που βλέπουμε, ρε παιδί, τι να κάνουμε, μέχρι να μην σχολιάσουμε, δηλαδή. Μα ρε παιδιά, αυτή τη στιγμή μα δεν σου είπα, το ξεκίνησε και σου είπα. Και εγώ θα τον καλούσα, γιατί και εγώ νούμερα κάθε θέλω να κάνω και τηλεόραση κάνω. Δεν κάνω εδώ, δεν πλάθω κουλουράκια, τηλεόραση κάνω και ξέρω πολύ καλά πώς κάνει νούμερα στη τηλεόραση. Όμως για τον ίδιο δεν πρέπει να βγαίνει. Η τηλεόραση εμπολής... Όχι, αλλά μάλλον επειδή ο Γιώργος εννοεί αυτό που λέει, εγώ συμφωνώ μαζί του, γιατί η τηλεόραση είναι ένα παιχνίδι που έλεγε τους οποίους... Εμείς είμαστε άλλο, είναι η δουλειά μας αυτή. Αυτό δεν έχει καμία δουλειά με τηλεόραση του ανθρώπου τώρα. Γιατί δηλαδή έχει καμιά ευγλωτία, καμιά μόρφωση και θα γίνει παρουσιαστής ή κάτι άλλο. Άρα για ποιο λόγο να βγαίνει τώρα και να... Δεν έχει λόγο άνθρωπος, ένας αγνός άνθρωπος, καλός Γιώργος πρέπει να είναι, δεν ξέρω τι είναι ο άνθρωπος. Για ποιο λόγο να βγει τώρα για να το συζητάς στα δίλα χωριά, δηλαδή δεν έχει κανένα λόγο ρε φέι. Έπρεπε να το δω με τα μάτια μου το απόσπασμα για να πιστέψω ότι ο Γιώργος, που παραλαμβάνω και δεν είναι δημοσιοσχετίστικο, τον εκτιμώ πάρα πολύ σαν παιδί, είναι γι' αυτό ένα λαϊκό παιδί, μορφωμένο παιδί, ο οποίος κατάφερε με τη δουλειά του αυτή να φτάσει εκεί που έφτασε, βγήκε να πει για το Στάθη αυτές τις κουβέντες. Καταρχήν, Γιώργο μου, ποιοι είμαστε εμείς, ειδικά εμείς, να αποφασίζουμε ποιος θα βγει και ποιος θα βγει στο γυαλί. Τι είμαστε, τροχονόμοι, έχουμε καμία επιτροπή λογοκρισίας, έχουμε καμιά χούντα, ας πούμε, που δεν την ξέρουμε. Κατά δεύτερον, τι ήταν αυτό το βαρύ, το αμόρφωτος, γιατί αυτός είναι αμόρφωτος. Και λοιπόν, πόσοι μορφωμένοι βγαίνουν στην τηλεόραση καταρχάς. Δεύτερον, να σου πω εγώ, τι σημαίνει αμόρφωτος. Πώς και πόσο αμόρφωτοι δεν περνάνε. Και από αυτά που είπε αυτός ο άνθρωπος, εσύ κατάλαβες ότι ήταν αμόρφωτος. Δεν ξέρουμε πώς δεν είδες όλη την εκπομπή. Μπορεί να κοιμήθηκες νωρίς, γιατί ξυπνάς και κάνεις μια πολύ καλή δουλειά. Αλλά δείξεις τον εαυτό σου, γιατί αν άκουγες αυτά που είπε, αυτό το απόσπασμα που θα ακούσεις πολύ τώρα, έλα μετά να μου πεις πόσοι μορφωμένοι θα το έλεγαν. Και όλοι οι Έλληνες να πιάσουν να ξεσηκωθούν, γιατί δεν πάει άλλο πλέον. Αυτό είναι το μήνυμά σου, να ξεσηκωθούν ναι, οι Έλληνες. Όλοι. Πολεμούν να μας υποτιμήσουν, πεχάμε να μας βγάλουν από τον τόπο μας. Οι ξένοι, οι Ευρωπαίοι, οι Γερμανοί. Όλοι. Τι θέλουν να πάρουν τον αέρα, θέλουν να πάρουν, θέλουν τον τόπο.
τον τόπο. Όχι μόνο τον αέρα, θέλουν να πάρουν και τη γη, φίλε. Και τη γη, και τη γη, και αυτό που παράγουμε. Εκεί εσύ στην Κρήτη το βλέπεις αυτό να γίνεται. Βλέπεις σιγά σιγά. Τότε δεν μπορούσαν να την πάρουν με το τουφέκι και την παίρνουν εδώ με το χρήμα. Μεγαλύτερη κουβέντα από το Στάθη στη Βαχτάκη. Την Ελλάδα δεν μπορούσαν, την Ελλάδα και την Κρήτη που είναι ένα πράγμα, δεν μπορούσαν να την παίρνουν με το τουφέκι και την παίρνουν με το χρήμα. Την παίρνουν το χρήμα. Κάθε μέρα την πουλούνε. Όλοι. Αυτά είπε Γιώργο. Ο αμόρφωτος. Ο ψωνισμένος. Έχεις ακούσει πολλούς άλλους να λένε τέτοια πράγματα. Θέλω να σου ξαναβάλω το απόσπασμα, μήπως δεν το πιάσεις καλά. Να το ξαναβάλω μισό λεπτό. Και όλοι οι Έλληνες να πιάσουν να ξεσηκωθούν, γιατί δεν πάει άλλο πλέον. Αυτό είναι το μήνυμά σου, να ξεσηκωθούν οι Έλληνες. Να ξεσηκωθούν όλοι. Πολεμούν να μας υποτιμήσουν, να πεχάμε, να μας βγάλουν έξω από τον τόπο μας. Οι ξένοι, οι Ευρωπαίοι, οι Γερμανοί. Όλοι, όλοι, όλοι. Τι θέλουν να πάρουν, τον αέρα θέλουν να πάρουν, θέλουν τον τόπο. Τον τόπο. Όχι μόνο τον αέρα, θέλουν να πάρουν και τη γη, φίλε. Και τη γη, και τη γη, και αυτό που παράγουμε. Εκεί εσύ στην Κρήτη το βλέπεις αυτό να γίνεται. Βλέπεις σιγά σιγά. Τότε δεν μπορούσαν να την πάρουν με το τουφέκι και την παίρνουν εδώ με το χρήμα. Λοιπόν, μετά από αυτό, Γιώργο μου, εγώ ένα πράγμα έχω να πω. Μακάρι όλοι να ήταν αμόρφωτοι και ψωνισμένοι. Μακάρι να ήταν έτσι όλοι τόσο αμόρφωτοι εισαγωγικά και ψωνισμένοι. Όπως είπες εσύ, νομίζω από λάθος, ειλικρινά το πιστεύω, γιατί δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος. Όπως είπες για το Στάθη. Και θέλω να σε ρωτήσω, κι αν υποθέσουμε ότι στο μέλλον αυτό το παιδί ψωνιστεί, ποιος θα φταίει. Μήπως θα φταίνουν όλοι αυτοί που μαζεύτηκαν χθες στους διαδρόμους του Αντένα και που ήταν και από εκπομπές του Αντένα και από άλλες εκπομπές, από άλλα κανάλια που τον παρακαλούσαν, είχαν πέσει τα πόδια του και ο άνθρωπος είχε μείνει με το στόμα ανοιχτό. Έλα στη δική μας εκπομπή, και έλα μετά σε εμάς, και έλα από εδώ και θα σε πάμε, ξέρω εγώ, με φέρει πότε στην Κρήτη. Έλα οτιδήποτε. Και κάποιοι από αυτούς, ξέρεις Γιώργο, τον απειλούσαν, το ξέρεις ότι τον απειλούσαν, ότι τον εκβίαζαν. Ξέρεις ότι αυτοί του λέγανε ότι αν βγει στην τάδε εκπομπή, όπως βγήκε στο Όλα, θα βγούμε εμείς την άλλη μέρα το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα, στη δική μας εκπομπή, στο σόου, και θα σε θάψουμε. Δεν στα είχαν πει αυτά. Μπορεί να μην τα άκουσες. Δεν θέλω να δώσω άλλη συνέχεια. Επαναλαμβάνω, πιστεύω ότι ο Γιώργος Ολιάγκας δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Πιστεύω ότι δεν είχε τέτοια πρόθεση. Συγχρόνως όμως πιστεύω ότι αυτό που είπε ήταν επιειχώς απαράδεκτο. Και νομίζω ότι οφείλει να ζητήσει μια συγγνώμη, όχι σε μένα. Εμένα ποτέ στο κάτω-κάτω δεν αναφέρθηκε προσωπικά, παρότι το εξέλαβα πιο προσωπικά από ότι ο Στάθης, πρέπει να σου πω. Να ζητήσει μια συγγνώμη από τον κόσμο και να ζητήσει μια συγγνώμη και από το ίδιο το παιδί, να ζητήσει μια συγγνώμη από τους αμόρφωτους εισαγωγικά. Να ζητήσει μια συγγνώμη από τους ανθρώπους που εμείς τους κυνηγάμε και τους κάνουμε νούμερα και εμείς που τους κυνηγάμε τους βγάζουμε μετά ψωνισμένους και να εξηγήσει ότι δεν ήταν αυτό που ήθελε να πει. Αντιλαμβάνομαι μάλιστα μια εκπομπή ζωντανή, έχει μια πίεση λίγο μεγαλύτερη. Όμως όταν κάνουμε ένα λάθος πρέπει να το διορθώνουμε. Και εδώ ρε Γιώργο, ήσουν λάθος. Τότε σαν δεν μπορούσαν να την πάρουν με το τουφέκι και την παίρνουν εδώ με το χρήμα. Κάθε μέρα την πουλούνε. Όλοι.